Και κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, με ένα θέμα το οποίο έχει σχέση με το πορθμίο Ρίου Αντιρίου και τα προβλήματά του. Να ακούσουμε λοιπόν τι μας λέει ο υπεύθυνος, ο πρόεδρος των πλοιάρχων του πορθμίου Ρίου Αντιρίου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ναυτικός κόσμος της συγκεκριμένης πορθμιακής γραμμής. Κύριε Καρδικιώτη, είστε πρόεδρος των αξιωματικών του πορθμίου Ρίου Αντιρίου. Και βέβαια είναι μια εναλλακτική λύση μετακίνησης για πολλά οχήματα και πεζούς. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε κατά πόσο έλκει τον επιβάτη ή τον οδηγό το πορθμίο για τη μετακίνησή του. Γεια σας. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Ευχαριστούμε που μας προσέξατε. Είμαστε κι εμείς εδώ για έναν άλλο τρόπο διέλευσης, φθηνό. Είχαμε όλες τις εύνοιες λόγω της κρίσης της Ελλάδας και προσφέραμε ένα πολύ φθηνό εισιτήριο στον επιβάτη να περνάει απέναντι στο γιοταχή. Περνάμε δωρεάν τους επιβάτες, δεν πληρώνουν οι επιβάτες, το γνωρίζετε αυτό. Είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα μέσα σε αυτή την κρίση που περνάμε. Το φορτηγό υπήρχε ένα δέλεαρ μισή τιμή από κάτω και όλο αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο πακέτο να μπορείς να το δώσει στον επιβάτη, στον πελάτη μας για να περνάει απέναντι. Όμως, η γέφυρα με τα διάφορα πακέτα και με τις διάφορες οικονομικές λύσεις που δίνει στα φορτηγά, που είναι ο βασικός πνεύμονας του πορθμίου, το φορτηγό. Λόγω της κόπηκε από πάνω το γιοταχή λόγω κρίσης, ήθελε να πάρει ένα πακέτο από εμάς και το πήρε με το πακέτο προσφορών. Λίγο με τους τοπικούς φορείς που του βοηθάνε για να έχει την εύνοια. Λίγο το πλαστικό χρήμα κυκλοφορεί πιο εύκολα στη γέφυρα παρά στο φεριμπότ. Όλα αυτά μας έχουν φέρει σε μια κατάσταση λίγο δύσκολη. Έτσι ώστε να μην μπορούμε να ανταπεξέρχεται το καράβι εύκολα στα έξοδα. Έχει μειωθεί πάνω από 40% η κίνηση. Ήδη τα καράβια αρχίζουν και γονατίζουν στα έξοδα. Και μάλιστα δεν φτάνουν όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίζουμε, τη γέφυρα, τα πακέτα προσφορών, τα έξοδα και όλο αυτό το που συμβαίνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχουμε και τον αυτεργατικό. Έχουμε δηλαδή και την ΠΙΝΙΟ, την Πανελλαδική Ομοσπονδία, να έρχεται να σταματάει το φεριμπότ, το πορθμίο. Αυτό το μήνα καταστρεφόμαστε γιατί έχουμε δουλέψει από τις 30 μέρες, έχουμε δουλέψει 20 μέρες. Τα οικονομικά τελειώσανε. Οι πλειοκτήτες ήδη αρχίζουν και παίρνουν τα δύο καράβια, από 9 γινόμαστε 7. 14 ναυτικές οικογένειες βγαίνουν στην ανεργία. Και αυτό γιατί μόνο εδώ στο πορθμίο? Και είναι γιατί θέλουμε να ρωτήσουμε την ποινιό, πρέπει να πάμε να ρωτήσουμε την ποινιό, γιατί μόνο το πορθμίο του Ρίου Αντιρίου, γιατί σταματάει το πορθμίο του Ρίου Αντιρίου, το οποίο είναι δωρεάν για τον επιβάτη, δεν πληρώνει εισιτήριο ο φτωχός. Ο φτωχός δεν πληρώνει εισιτήριο. Δεν μπορεί να περάσει απέναντι να σταματήσει το πορθμίο. Πρέπει να πάει με τα πόδια από την γέφυρα. Και έρχεται εδώ η ποινιό που υποτίθεται ότι φροντίζει το καλό των φτωχών και σταματάει το πορθμίο του Ρίου Αντιρίου. Και όλα τα πορθμία της Ελλάδας δουλεύουν. Μάλιστα. Είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο έχουμε κάνει έκκληση και παρά τα αυτά έχουμε μπροστά μας την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία να σταματάει το Ρίο Αντίριο και όλα τα πορθμία της Ελλάδας να δουλεύουν. Και να μας φέρνει την πρόφαση ότι εμείς είμαστε, λέει, κλιμάκιο Δυτικής Ελλάδας. Τι είπα να πει κλιμάκιο Δυτικής Ελλάδας και κλιμάκιο Ανατολικής ή Βόρειας ή Νότιας? Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία είναι για όλους το ίδιο. Να σταματήσουν όλα τα πορθμία και να σταματήσει και τελευταίο το Ρίο Αντίριο. Το Ρίο Αντίριο δουλεύει ειδικές συνθήκες κάτω από μια γέφυρα. Έχουμε δηλαδή όλο το βάσανο, εκτός αν θέλει η ποινιό ή οποιαδήποτε ποινιό ή οποιοδήποτε δήμος ναυπάκτου ή οποιαδήποτε τοπικός φορέας να κλείσει το ριαντήριο, να το σταματήσει. Αναφερθήκατε στο Δήμο Ναυπακτίας. Τι θα μπορούσε να κάνει για εσάς? Ο Δήμος Ναυπακτίας να στηρίξει το φεριμπότ. Βλέπει ότι εδώ πέρα έρχεται και σταματάει το φεριμπότ. Να πάει και αυτός εδώ σαν τοπική κοινότητα, σαν αντίριο και να του πει: «Έλα εδώ, ρε φίλε, γιατί το σταματάς το πορθμίο, πώς θα περάσω απέναντι?» Εγώ σαν πολίτης. Το έχετε κάνει εσείς πρώτα στο Δήμο? Το έχουμε κάνει πρόταση στο τοπικό εδώ πέρα. Ναι, το έχουμε κάνει πρόταση. Παιδιά, βοηθήστε μας να μην σταματάει το πορθμίο. Γιατί άμα σταματάει, είμαστε καταστροφικά. Εμείς τα λεφτά που παίρνουμε από εδώ από τα πορθμία είναι πάρα πολύ λίγα. Τα έξοδα είναι τεράστια. Τα έξοδα είναι τεράστια. Αν με σταματήσει μία μέρα, είναι όλο το κέρδος μου το μήνα. Δύο μέρες αρχίζω και μπαίνω μέσα. Ο πλειοκτήτης, άμα δει μία, δύο, τρεις και μπαίνει μέσα, θα τα πάρει και θα φύγει. Δεν είναι η πλούσια γραμμή του Ρίου Αντιρίου στο προγέφυρα εποχή. Τώρα εδώ είναι. Να. Κοιτάξτε μέσα στο καράβι. Μέσα στο καράβι έχει πέντε φορτηγά. Με πέντε φορτηγά μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα? Όχι. Έχουν φύγει από πάνω. Γιατί δεν έχουμε πακέτο προσφορών εμείς? Που πρέπει κάποια στιγμή να το κάνουμε κι εμείς. Και ενδεχομένως μπορεί και να γίνει.
ένα πακέτο προσφορών. Το έχουμε υπομελέτη. Μάλιστα. Να δίνουμε δωρεάν διέλευση στους πεζούς. Δίνουμε κάποια πράγματα που πρέπει να δώσουμε, αλλά δεν έχουμε και την πολυτέλεια να δώσουμε το κάτι παραπάνω. Δεν έχει την πολυτέλεια το πλοίο που. Αν όμως είχατε κάποια βοήθεια, όπως προείπατε, σίγουρα. Αν είχα βοήθεια. Αν είχα βοήθεια από το Δήμο, αν είχα βοήθεια από την τοπική κοινωνία εδώ πέρα να με στηρίξει, φωνάζοντας και λέγοντας προς την Ποινιό ότι μην τα σταματάς αυτά τα καραβάκια. Και να μας σταματήσει. Εμείς δεν είμαστε απεργοσπάστες. Να σταματήσουν τα προθυμία της Ελλάδας που εξυπηρετούν και όντως, άμα θα σταματήσουν, θα την ακούσουν την απεργία. Και τελευταία, να σταματήσει το ριοντήριο κατά τη γέφυρα. Όχι πρώτο και μοναδικό. Όχι πρώτο και μοναδικό να σταματάει. Ακριβώς. Είναι κάποια παράπονα που τα έχουμε θέσει εμείς εδώ στην τοπική κοινωνία. Ελάτε κι εσείς μαζί μας. Να πάμε απάνω, να φωνάξουμε. Έτσι. Γιατί θα έρθει η ώρα και έρχεται η ώρα να σταματήσει το προθυμείο. Και αν σταματήσει το προθυμείο, 77 οικογένειες γίνουν στην ανεργία. Δυστυχώς, είμαι σε θέση να το πω ότι η κίνηση έχει πέσει 40% κάτω, ήδη σταματάμε δύο πλοία και από τον Ιούνιο σας γνωρίζω ότι η γραμμή θα δουλεύει με μισά ώρα, αντί να πάμε στα τέταρτα, θα πάμε στα μισά ώρα, ανά 20 λεπτά το έχουμε τώρα, σταματάνε τα δύο πλοία, θα πάνε ανά μισή ώρα και θα έχουμε ένα καράβι μες τη νύχτα, με αποτέλεσμα αυτό να μην μπορεί να εξυπηρετήσει το εμπόριο. Και να είναι ευθύνουσα η κατάσταση με αποτέλεσμα το κλείσιμο της γραμμής. Και όταν θα κλείσει η γραμμή, τότε θα καταλάβουν πόσο πολύτιμο ήταν το προθυμείο. Μάλιστα. Δυστυχώς στην Ελλάδα πρέπει να χάσουμε κάτι για να το εκτιμήσουμε. Έχετε.